Είσαι σαν το σπίτι σου, δηλαδή αυτό θέλαμε να πετύχουμε. Ένα πράγμα. Και το σπίτι είχατε πραγματικά πένα. Ο πατέρας μου ήταν φανατικός ψαράς και έτσι έδωσε και αυτό το στίγμα του σε όλα τα παιδιά του. Είμαι ο μικρότερος στην οικογένεια. Από πόσα αδέρφια? Είμαστε 7 αδέρφια, 3 κόρες, 4 αγόρια και εγώ είμαι ο τελευταίος στη σειρά. Όλα τα αδέρφια μου είναι ζαχαροπλάστες, εκτός από μένα που έγινα μάγειρας. Σχολείο. Πώς ήσουν, να τελειώσει η ώρα, να φύγουμε, να πάμε να γυρέψουμε? Σχολείο, ναι. Τα καλύτερα μαθήματα ήταν η ζωγραφική και η γυμναστική. Το τελείωσες? Έτσι. Το σχολείο. Ναι. Όχι, το λύκειο δεν το τελείωσε, η αλήθεια είναι. Α, πού είσαι, ποια τάξη? Τελείωσα γυμνάσιο, τρίτη γυμνασίου, έκανα πρώτη λυκείου και μετά έφυγα για σπουδές στη Ρόδο. Το είχα βάλει από μικρό στόχο, από τότε που μπήκα 12 ετών στην κουζίνα μέσα του γαμπρού μου. Είπα ότι θα γίνω μάγειρας. Και πού προκύπτει στην ιστορία η Γαλλία? Είμαι σε ηλικία τώρα 19 χρονών και λέω τι να κάνω τώρα στη ζωή. Βρίσκω μία άκρη στη Γαλλία και λέω μπαμπά το και το θέλω να πάω Γαλλία. Ούτε να το φανταστείς μου λέει, εσύ είσαι ζυζάνι από εδώ από εκεί, πώς θα ζήσεις, πάνω δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια φασία που είσαι και από εδώ από εκεί. Και κάπως έτσι παίρνω 800 ευρώ στην τσέπη, ένα σακίδιο με 3-4 αλλαξές και λέω πάω Γαλλία. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός γιατί από την πρώτη μέρα που βρίσκομαι στη Γαλλία βρίσκω ένα τύπου τρετέρ. Είμαι μάγειρας, μου λέει εγώ ψάχνω ζαχαροπλάστη. Λέει για μου φτιάχνει γλυκά τα ψιού. Που γλυκά τα ψιού εγώ φτιάχνω από 12 χρονών. Λέω εδώ είμαι σε. Και μου λέει αύριο ξεκινάς δουλειά. 7 η ώρα να είσαι εδώ. Λέω ακόμα δεν έχω δει τη Γαλλία, δεν έχω κάνει τίποτα. Εγώ περίμενα να κάτσω μια εβδομάδα. Είπες έτσι ή είπες 7 η ώρα, παιδιά? Εγώ ξυπνάω στις 11. Δούλευε ακατάβαστα. Δούλευα από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι 7 το βράδυ και μετά πήγαινα σε γαλλικό σχολείο. Φήμες λένε βέβαια ότι πριν το Masterchef υπήρχε μια σχέση. Υπήρχε μια σχέση, εντάξει. Δεν... Τι έγινε εκεί? Βγήκα αρκετά πιεσμένος από το παιχνίδι. Οι υποχρεώσεις τρέχανε. Αυτή τη στιγμή τρέχω και δύο μαγαζιά. Δεν θα μπορούσα να τη δώσω αυτό που θέλει ακριβώς. Και για να είναι και αυτή καλύτερα, γιατί μαζί μου μέσα σε αυτό το διάστημα απλά ταλαιπωρία θα είναι, είπα να το κόψω εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια που θα ήθελα να είναι δίπλα σου τώρα. Και ειδικότερα μετά το Masterchef που σε γνώρισε και περισσότερο κόσμο. Ναι, κορίτσια, συγγνώμη, είναι δύσκολη περίοδος. Αλλά δεν μπορώ και την αποκλειστικότητα, η αλήθεια είναι. Πού έπαθες το μεγαλύτερο σοκ με την αγάπη του κόσμου? Μετά το παιχνίδι, καταλαβαίνουν, παίρνουν χαμπάρι Γαλλίνοι ότι γυρίζω στην Κάλυμνο. Ανοίγει, ας πούμε, η πόρτα του καραβιού. Πέφτει όλος ο κόσμος πάνω μου. Ρίχνανε δυναμίτες από τα βουνά, καπνογόνα, έτσι, πυροτεχνήματα. Τι μεταγραφή είναι? Καμός, ναι. Έψαχνα εγώ τον πατέρα μου, έκανα 40 λεπτά να τον ευρώ. Παιδιά που αφήνουν μουστάκι πλέον και... Αλήθεια, ναι, αφήνουν μουστάκι και... μόδα, έτσι. Ναι, εδώ μου έρχεται ένας κουρέας και μου λέει εσύ τι θα γίνει. Έρχονται τα παιδιά να κουρευτούν και τους λέω τι κούρεμα θες και λέει σαν του Παντελή. Ποιο είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το οποίο έχεις αργήσει σε ραντεβού? Είχαμε κλείσει 9 η ώρα, ήταν 6.30. Φίλη ή κοπέλα? Φίλοι προς κοπέλα. Ήταν 6.30 ώρα, θυμάμαι, και 7 η ώρα έχει λεωφορείο. Και λέω, θα παίξω ένα μισάωρο βιολί μέχρι να έρθει το λεωφορείο. Και πάει 9.30 ώρα, την ώρα που τελειώνω να το παίξω με το βιολί, που σταματάω να παίζω, και τρελάθηκα. Λέω, πότε πέρασαν 3 ώρες. Αλήθεια. Αυτό ήταν το πρώτο καμένο ραντεβού που έχω κάνει. Περίμενε η κοπέλα. Περίμενε η κοπέλα εκεί πέρα στη θέση της με κλάματα κιόλας. Γιατί σου λέει κάτι έγινε ναι, και δεν ναι, ναι. Κλάματα επειδή λέει πάει μέσα της ο Παντέλος. Θα άφηνε στο νησί σου για να έρθεις να δουλέψεις στην Αθήνα? Άντε 3-4 μήνες θα έρθω Αθήνα ναι, να δουλέψω. Αλλά να παρατήσω το νησί όχι με τίποτα. Μ' αρέσει αυτό εδώ πέρα. Μ' αρέσει να αράζω να βλέπω τη θάλασσα. Με γαλινεύει την ψυχή.